Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ένα ακόμη business news είναι μαζί σας. Την τρίτη καθημερινή πτήση της από την Αθήνα προς την Ντόχα του Κατάρ ανακοίνωσε η Qatar Airways. Η εταιρεία κατέγραψε 12% αύξηση της επιβατικής κίνησης στην ελληνική αγορά το 2013 και 26,5% αύξηση το 2014. Νέο κατάστημα στο Λαύριο εγκαινίασε η αλυσίδα Supermarket Βερόπουλος, το οποίο διαθέτει 1.350 τετραγωνικά μέτρα χώρο πώλησης. Πλέον η Βερόπουλος αριθμεί 182 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα. Παρουσία του Υφυπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Γουρίδη και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου εγκαινιάστηκε η δεύτερη βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας κρέατος και έτοιμου φαγητού της εταιρείας Κομπατσιάρη με την ονομασία Αυθεντικό Catering. Η εταιρεία που εδρεύει στα Γιάννενα δραστηριοποιείται από το 1969 στον χώρο της μαζικής εστίασης και του έτοιμου φαγητού. Ανωδικά κινήθηκε η κερδοφορία των τριών εμπορικών κέντρων της Lambda Development, Golden Hall, Mediterranean Cosmos και The Mall Athens. Για το πρώτο τρίμηνο φέτος, τα κέρδη ενισχύθηκαν κατά 5% στα 10,3 εκατομμύρια ευρώ. Η Samsung παρουσίασε τη συλλεκτική έκδοση Iron Man για το Galaxy S6 Edge που δημιούργησε σε συνεργασία με την Marvel. Οι δύο εταιρείες συνεργάστηκαν στο πλαίσιο της νέας ταινίας, ενώ το συλλεκτικό smartphone κυκλοφορεί σε κόκκινο και χρυσό χρώμα. Κυρίες και κύριοι, ένα ακόμη business news ήταν μαζί σας.